Είμαστε τίμοι, πρέπει να πούμε ότι δεν ξέρουμε πώς να την κάνουμε. Οπότε θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον το τι θα μας πει ο Χρόνης σε συνάρτηση με τα απεικονιστικά που ακούσαμε και ό,τι άλλο προκύψει στην ομιλία. Χρόνη. Καλησπέρα και από μένα. Ναι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση. Μετά τις δύο προηγούμενες εξαιρετικές ομιλίες, οι οποίες δείχνουν την ουσιαστική συμβολή των απεικονιστικών τεχνικών στη θεραπευτική πρακτική μας στην ηλεκτροφυσιολογία, εγώ θα πιάσω ένα άλλο κεφάλαιο, ακριβώς πώς μπορούν οι απεικονιστικές τεχνικές μεταξύ άλλων να συμβάλλουν στη διαστρωμάτωση του αριθμικού κινδύνου για την πρωτογενή πρόληψη του ευνίδιου καρδιακού θανάτου σε ασθενείς με μη ισχυμικής αιτιολογίας διατατική μυοκαρδιοπάθεια. Ξέρουμε ότι η διατατική μυοκαρδιοπάθεια έχει μάλλον μια ομοιογενή εικόνα, δηλαδή έχουμε μια διάταση λέπτησης της αριστερής κοιλίας μέχρι τη λειτουργικότητά της. Ωστόσο, η αιτιολογία είναι ετερογενής, όπως βλέπετε στο slide αυτό. Μπορεί να υπάρχει μια γενετική προδιάθεση, αλλά συμβάλλει η κατάχρηση αλκοόλ, η χρήση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, η φλεγμονή, η λίμωξη, μετά από τη λοχεία, ενδοκρινικές διαταραχές και ιδιοπαθείς. Παθοφυσιολογικά έχουν προσβολή πολλών κεταρικών στοιχείων, το υλικό αποτέλεσμα κεταρικός θάνατος, ανάπτυξη ίνωσης, μείωση λειτουργίας του σακομερίου, μια αναστολή της έρκα, μεταλλάξεις της πρωτεΐνης της λαμινίνας A και C. Όσον αφορά όμως την πρωτογενή πρόληψη του ευνίδιου καρδιακού θανάτου στους ασθενείς με διατατική μυοκαρδιοπάθεια, οι κατευθύνσεις οδηγίες, οι τελευταίες που έχουμε το 2005, δίνουν μια κατηγορία, ένα ένδειξη, στο να βάλουμε απεινιδωτή σε ασθενείς το οποίο έχει καρδιακή ανεπάρκεια με ένα λειτουργικό στάδιο 2-3, με χαμηλό κλάσμα εξωθήσεως κάτω το 35%, εφόσον λαμβάνει για τουλάχιστον 3 μήνες την κατάλληλη φαρμακοθεραπεία και έχει προσδόκιμα επιβίωσης πάνω από 1 έτος. Σε αυτό συμφωνούν και οι κατευθύνσεις οδηγίες που βγήκανε για την καρδιακή ανεπάρκεια ένα χρόνο αργότερα. Και αυτές δίνουν την ίδια κατηγορία σε ένα ένδειξη και όπως βλέπετε στο slide, η ένδειξη αυτή βασίζεται σε μελέτες όπως η Definite, η SCAT-HEFT και μια μεταανάλυση από το JAMA. Ποιες είναι οι μελέτες εκείνες οι οποίες χρησιμοποιηθήκαν ώστε να μας καθοδηγήσουν ώστε να βγάλουμε την ένδειξη για τοποθέτηση απεινιδωτή για πρωτογενή πρόληψη του ευνίδιου θανάτου στη διατατική μυοκαρδιοπάθεια? Βλέπετε είναι ότι είναι η CAT και η AMIVIRT, οι οποίες θεματιστήκαν πρώιμα, η SCAT-HEFT, η οποία σε υποανάλυση της έδειξε θετικά αποτελέσματα και η Definite, η οποία ήταν και αυτή με αφίβολα αποτελέσματα. Δηλαδή, είχαμε μικρού ως μετρίου μεγέθους μελέτες με ιδιαίτερα αποτελέσματα όπως η CAT, η AMIVIRT και η Definite και υποαναλύσεις μεγάλων μελετών όπως η SCAT-HEFT και η Combine, οι οποίες δείξαν θετικά στοιχεία για τη χρήση των απεινιδωτών σε αυτούς ακριβώς τους ασθενείς. Οι πληθυσμοί των μελετών αυτών ήταν ετερογενείς, ο σχεδιασμός των μελετών διαφορετικός. Και φάνηκε ότι ίσως μάλλον ο απεινιδωτής δεν δίνει επιπρόσθετο όφελος σε ασθενείς οι οποίοι θα λάβουν ήδη θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού. Παράλληλα, μέσα στα χρόνια που διέρευσαν, από τότε που βγήκαν αυτές οι μελέτες, έχουμε μια ουσιαστική εξέλιξη στη φαρμακοθεραπεία των ασθενών με διατατική μυοκαρδιοπάθεια. Και βλέπετε στο slide αυτό, πώς μειώνει το ευνίδιο στη καρδιακός θάνατος μέσα στα χρόνια που έτρεξαν από τότε που βγήκαν οι πρώτες μελέτες στη διατατική μυοκαρδιοπάθεια με την προσθήκη των σημαντικών μελετών στη φαρμακοθεραπεία. Με τελευταία τη μελέτη με τη χρήση της σακουπιτρίλης βαλσαρτάνης. Σημαντική μείωση στον ευνίδιο θάνατο. Και έτσι βλέπουμε από το slide αυτό ότι ενώ το ετήσιο ποσοστό πρόσφορων εκφροτήσεων στη MAD2 το 2002 ήταν 17% ετησίως, μειώθηκε στη MAD3 στο 3%, ενώ στα registry τα μεγάλα των απεινιδωτών είναι γύρω στο 1%. Και σε μια ωραία μελέτη, η οποία εδώ δημοσίευσε ο Νίκος Δαγρές με το Hydrix, δείχνει ότι το όφελος από τους απεινιδωτές από το 97 κινούμενοι προς το 2000 σιγά σιγά μειώνεται και τελικά αλληλοεπικαλύπτεται με τον κίνδυνο από τοποθέτηση αυτού του ξένου σώματος, τη συσκευή, που η οποία παραμένει σταθερή. Και έρχεται το 2016 η δημοσίευση της μελέτης Ντάνης. Αφορά ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, με μη ισχυμική αιτιολογία, που λαμβάνουν κατάλληλη φαρμακοθεραπεία πλήρη πλέον γιατί είναι μια σύγχρονη μελέτη. Βρίσκονται σε λειτουργικό στάδιο 2-3, με χαμηλό κλάσμα εξωθήσεως και έχουν και NT-proBNP πάνω από 200. Αυτοί οι ασθενείς, ανεξάρτητα από το αν θα λάβανε θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού ή όχι, τυχιοποιούνται στο να λάβουν ή όχι απεινιδωτή. Και τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής τα βλέπετε εδώ, ότι ο απεινιδωτής δεν προσφέρει στην ολική θρησιμότητα, δεν προσφέρει στην καρδιακή θρησιμότητα, ενώ μειώνει τον ευνίδιο καρδιακό θάνατο όπως αναμενόταν. Επομένως, η μελέτη Ντάνης θέτει ερωτήματα. Πώς θα κάνουμε τη διαστρωμάτωση του αριθμικού κινδύνου, πώς θα κάνουμε την πρωτογενή πρόληψη του ευνίδιου καρδιακού θανάτου στον ασθενή με την διατατική μυοκαρδιοπάθεια.
και από τη μετανάλυση αυτή του Holiday που βλέπετε μπροστά, προτίθεται πλέον καινούργια διαγνωστικά εργαλεία, καινούργια εργαλεία διασωμάτωσης του κινδύνου. Πέρα από το ηχοκαρδιογράφημα και το απλό μειωμένο κλάσμα εξωθήσεως. Ποια είναι τα εργαλεία αυτά? Κλινικοί δείκτες όπως η ηλικία, το λειτουργικό στάδιο, το Seattle Heart Failure Model, βιοδείκτες. Καρδιογραφικοί ηλεκτροφυσιολογικοί δείκτες. Δείκτες απεικονιστική από τη μαγνητική τομογραφία της καρδιάς, είτε αφορούν πληροφορίες από την ΤΕΝΑ ακολουθία, είτε μετά από χορήγηση γαδολινίου για την απεικόνιση της παρουσίας ολής και γενετική καθοδήγηση. Και όσον αφορά το Seattle Heart Failure Model, ένα κλινικό risk score, το βλέπετε ότι σε αυτό περιλαμβάνονται πολλά στοιχεία. Υπάρχουν κλινικοί δείκτες οι οποίοι θα μας δείξουν ότι μάλλον έχουμε μικρότερη πιθανότητα για εφηβείο θάνατο, όπως είναι προχωρημένη ηλικία, φύλο, μεγαλύτερο κλάσμα εξωθήσεως, πολλοί δείκτες, αλλά και άλλοι δείκτες που δείχνουν μεγαλύτερο κίνδυνο για εφηβείο θάνατο, νεότεροι, άρενες, με χαμηλότερο κλάσμα εξωθήσεως, με λειτουργικό στάδιο 1 ή 2, με υψηλότερο δείκτη μάζα σώματος. Αν αυτοί όλοι οι δείκτες μπαίνουν στο μοντέλο αυτό, θα μπορούμε να έχουμε μια πρόταση για τον κίνδυνο για εφηβείο καρδιακό θάνατο στον ασθενή μας με μήμη ισχυμικής αιτιολογίας και δεκαίνε επάρκεια. Και όσον αφορά για τους ηλεκτροκαρδιογραφικούς και ηλεκτροφυσιολογικούς δείκτες, εδώ από την ίδια μεταανάλυση, ο Holiday προτείνει δείκτες του αυτόνομου νευρικού συστήματος, όπως είναι η ευαισθησία των ασυποδοχείων, η μεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας ή η στροφιλώδη συμπεριφορά της, από το καρδιογράφημα επιφανείας, το εύρος του QRS μπλέγματος και η παρουσία μπλοκ αριστερού σκέλους, το καταρρευματισμένο QRS μπλέγμα, η παρουσία όψιμων δυναμικών, η ηλεκτρική αναλλαγή του κύματος TAF, το εύρος της γωνίας των ανισμάτων του QRS και του TAF στον χώρο. Επιπλέον υπάρχει η παρουσία θετικής ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης, αλλά και η εμφάνιση μη εμένουσας κοιλιακής ταχυκαρδίας στις 24 ώρες καταγραφές του ρυθμού στον ασθενή μας. Δείτε όμως ότι όλα αυτά τα εργαλεία έχουν μια θετική προγνωστική αξία, η οποία δύσκολα ξεπερνάει το 25%. Με εξαίρεση την ηλεκτροφυσιολογική μελέτη, η οποία έχει θετική προγνωστική αξία γύρω στο 30%. Όλοι οι δείκτες έχουν καλή αρνητική προγνωστική αξία. Και από αυτό το review το οποίο δημοσιεύσαμε πριν 2 χρόνια, παρουσιάζουμε όλες τις μελέτες οι οποίες αξιοποίησαν την ηλεκτροφυσιολογική μελέτη ως εργαλείο για να επιλέξουν στον μη ισχυμικό άρρωστο με τυδατική μυοκαρδιοπάθεια, αν θα έχει κίνδυνο για εφηβείο θάνατο και για να βάλει επιδοτή. Ας δούμε τις 3 μεγαλύτερες μελέτες. Ας δούμε τη μελέτη αυτή του Ντομπέρτ, 254 ασθενείς, η οποία δείχνει μια ευαισθησία της ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης στο 32%, τη μελέτη του Ρόλι, η οποία δείχνει για καλύτερη ευαισθησία στο 65%. Και τέλος, τη μελέτη η οποία βγήκε από το Ιπποκράτειο, τον κύριο Γκατζούλη και την ομάδα μας, το 2013, 158 ασθενείς, οι οποίοι είχαν διατατική μυοκαρδιοπάθεια, αλλά επιπλέον είχαν και νευρολογικό σύμπτωμα, δηλαδή είχαν προσυγκοπτικό ή συγκοπτικό επεισόδιο. Εδώ βλέπουμε ότι η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη φτάνει στο εντυπωσιακό ποσοστό, το 97%, με μια πολύ καλή επίσης ειδικότητα της μεθόδου. Και πραγματικά στη μελέτη αυτή το 2013 δείξαμε ότι η θετική ηλεκτροφυσιολογική μελέτη στους διατατικούς ασθενείς οι οποίοι είχαν νευρολογικά συμπτώματα, είχαν κάνει μια προσυγκοπή ή συγκοπή, μπορούσε να προβλέπει τον ευρύδιο καρδιακό θάνατο, αλλά και μπορούσε να προβλέπει επιτυχώς το αν ο ασθενής μας, ο οποίος ελάβανε μετά τη μελέτη αυτή τη θετική απεινωτή, θα εμφάνιζε πρόσφορες εκφορτήσεις. Και από τις απεικονιστικές τεχνητές που πρότεινε ο Holiday, αλλά ήδη γνωρίζουμε, που θα βοηθούσαν στη διαστρωμάτωση του κινδύνου για την πρωτογενή πρόληψη του εφηβείου θανάτου στους ασθενείς με διατατική μυοκαρδιοπάθεια, είναι η μαγνητική τομογραφία της καρδιάς, είτε φαινακολουθία, είτε κυρίως η απεικόνιση της ουλής μετά από χορήγηση γαδολινίου. Σε μια μετανάλυση που δημοσιεύθηκε το 2017, βλέπετε ότι έχουμε συνολικά περίπου 30 μελέτες με 3.000 ασθενείς, με ένα κλάσμα εξωθήσεως που κυμαίνεται από 20 έως 43%. Και τι βλέπουμε εδώ, ότι το γαδολίνιο, η παρουσία όψιμης επίτασης του σήματος στη μαγνητική τομογραφία της καρδιάς μετά από χορήγηση αυτής της παραμαγνητικής ουσίας, μπορούσε να μας προβλέπει αν χρειάζεται πρωτογενής πρόληψη για εφηβείο θάνατο σε αυτούς τους ασθενείς. Και βλέπετε πολλές μελέτες οι οποίες αξιοποίησαν και αξιολογήσαν την παρουσία μέσω μυοκαρδιακής ουλής στους ασθενείς με τη διατατική μυοκαρδιοπάθεια στο να προβλέψουν τον εφηβείο καρδιακό θάνατο. Από αυτές τις μελέτες να αναφέρουμε τη μελέτη του Γκουλάτη το 2013, στην οποία φάνηκε ότι η παρουσία όψιμης επίτασης του σήματος στη μαγνητική τομογραφία της καρδιάς μετά από χορήγηση γαδολινίου μπορούσε να προβλέπει τόσο την ολική θνησιμότητα, την καρδιακιακή θνησιμότητα, τον εφηβείο καρδιακό θάνατο, αλλά και την οσιρότητα και θνησιμότητα από καρδιακή ανεπάρκεια.
Το ίδια περίπου περίοδο, το 2012, η μελέτη αυτή του Λέιβα έδειξε ότι η μέσο μυοκαρδιακή ίνωση είναι ένας ανεξάρτητος προγνωστικός δείκτης και νοσηρότητας και θνησιμότητας σε ασθενείς με εντατική μυοκαρδιοπάθεια, οι οποίοι είναι υποψήφοι να λάβουν θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού. Τα ίδια περίπου δείχνει την ίδια περίοδο του 2012 ο Φερνάντες Αρμέντα, ο οποίος λέει ότι το μέγεθος, η έκταση και τη ερωγένεια της μυοκαρδιακής ουλής προβλέπει ανεξάρτητα τις εκφορτήσεις των απειλωτών που θα λάβουν αυτοί οι ασθενείς, οι οποίοι είναι υποψήφιοι για να λάβουν θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού και παράλληλα πυρηνωτή. Και από τη μεταανάλυση αυτή βλέπουμε ότι η χρήση και η παρουσία γαδολινίου στη μαγνητική τομογραφία της καρδιάς, σε αυτό ακριβώς τον πληθυσμό των ασθενών με διατατική μυοκαρδιοπάθεια, μπορεί να προβλέπει τη θρησιμότητα, μπορεί να προβλέπει νοσηρότητα από την καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά και τις κατάλληλες εκφορτήσεις των απειλωτών. Αλλά ακόμα και σε ασθενείς οι οποίοι έχουν διατατική μυοκαρδιοπάθεια, αλλά έχουν ένα ήπια μειωμένο κλάσμα εξόδου αριστερή κοιλία, πάλι στην ίδια μεταανάλυση, στην ίδια δουλειά, ο Χάλιντεϊ παρουσιάζει ότι αν υπάρχει θετικό γαδολίνιο, αν υπάρχει μυοκαρδιακή ουλή, την οποία εντοπίζει η μαγνητική τομογραφία της καρδιάς, και εδώ έχουμε θετική συσχέτιση με τον κίνδυνο για ευνίδιο καρδιακό θάνατο. Επιπλέον υπάρχουν στοιχεία για τη δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος μετά από MIPG. Το οποίο μπορεί να δείξει ότι συσχετίζεται επίσης παράλληλα με τον κίνδυνο για ευνίδιο καρδιακό θάνατο. Βασισμένα σε όλα αυτά τα απεικονιστικά δεδομένα, ο Αμπροζίνη, ο Ντεσιρτόρη και ο Ναρούλα βλέπετε ότι προτείνουν ένα μοντέλο στο οποίο χωρίζουν τους ασθενείς με διατατική μυοκαρδιοπάθεια, είτε σε αυτούς που έχουν χαμηλό κλάσμα εξωθήσεως κάτω από 35%, είτε σε αυτούς που έχουν κλάσμα εξωθήσεως 35 με 50%. Αξιολογούν την παρουσία μυοκαρδιακής ουλής στην μαγνητική τομογραφία της καρδιάς. Και επίσης γίνεται και μια γενετική ανάλυση να δούμε αν υπάρχει μια γνωστή λαμινοπάθεια. Με βάση τα στοιχεία αυτά, προτείνουν τι. Προτείνουν ότι αν ο ασθενής μας έχει γενετική μετάλλαξη, έχει λαμινοπάθεια, έχει ένα χαμηλό κλάσμα εξωθήσεως, έχει κατηγορία ανέδειξη να βάλει απεινωτή. Η πρώτη εδώ κατηγορία. Αν ο ασθενής μας δεν έχει λαμινοπάθεια, έχει χαμηλό κλάσμα εξωθήσεως, αλλά έχει ουλή με βάση το γαδολίνιο, τότε πάλι έχει την ίδια κατηγορία σαν ανέδειξη. Ενώ αν έχει διατατική μυοκαρδιοπάθεια με ένα κλάσμα εξωθήσεως κάτω το 35% και δεν έχει ουλή στη μαγνητική τομογραφία της καρδιάς, εδώ η ένδειξη πέφτει στο 2β. Η ένδειξη παραμένει θετική στο 1 αν έχει τη γενετική μετάλλαξη, αλλά έχει καλύτερο κλάσμα εξωθήσεως, από 36% έως 49%. Ενώ αν δεν έχει γενετική μετάλλαξη, αλλά έχει γαδολίνιο θετικό, παρά το ικανοποιητικό του κλάσμα εξωθήσεως, από 36% έως 49%, εδώ η ένδειξη πέφτει, όπως βλέπετε, στο 2β. Οι τελευταίες κατευθύνσεις οδηγίες πάνω στην πρόληψη του ευνίδιου καρδιακού θανάτου στη διατατική μυοκαρδιοπάθεια είναι οι αμερικανικές αυτές του 2017 που βλέπετε. Εδώ τι βλέπουμε, ότι υπάρχει μια ενσωμάτωση με κατηγορία 1 ένδειξη της μαγνητικής τομογραφίας της καρδιάς, εφόσον απευθύνεται στο να δείξει την παρουσία προσβολής από μυοκαρδιακές διχυτικές παθήσεις. Ακριβώς με την εντόπιση αν υπάρχει όψιμη επίθεση του σήματος με τη χορήγηση γαδολινίου. Αυτό πρέπει του στείλουν να γίνεται. Και δίνουμε μια 2α ένδειξη σε ασθενείς με διατατική μυοκαρδιοπάθεια να γίνεται μαγνητική τομογραφία της καρδιάς με χορήγηση γαδολινίου για να αξιολογήσουμε τον πιθανό κίνδυνο για ευνίδιο καρδιακό θάνατο. Φυσικά συστήνουν γενετική ανάλυση σε αυτούς τους ασθενείς που υπάρχει το οικογενειακό ιστορικό που υποδηλώνει πιθανή λαμινοπάθεια. Από τις ίδιες κατευθύνσεις οδηγίες δίνουν κατηγορία 1 ένδειξη αυτή που ήδη γνωρίζουμε από τις παλαιότερες, δηλαδή σε αυτούς που έχουν συμπτώματα αποχωρημένης καρδιακής ανεπάρκειας, χαμηλό κλάσμα εξωθήσεως, λαμβάνουν φαρμακοθεραπεία κατάλληλη και έχουν προσδόκιμο. Και από εκεί πέρα, στους ασθενείς οι οποίοι έχουν λαμινοπάθεια, έχουν μια 2α ένδειξη εφόσον έχουν δύο παράγοντες κινδύνου για την τοποθέτηση απειλωτή. 2β ένδειξη δίνουν στους ασθενείς οι οποίοι έχουν διατατική μυοκαρδιοπάθεια, αλλά τα συμπτώματά τους είναι στα 2-1. Αλλά παρόλα αυτά το χρώμα εξωθήσεως παραμένει χαμηλό. Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτός ο αργόριθμος από τις ίδιες κατευθυντήριες οδηγίες των Αμερικανών. Δείτε ότι στην περίπτωση της δεύτερης γενικής πρόληψης του ευνίδιου καρδιακού θανάτου, μάλλον τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Θα μπει απεινωτής. Αν ο ασθενής μας με διατατική μυοκαρδιοπάθεια έρχεται με συμπτώματα τα οποία υποδηλώνουν ότι μάλλον έχουμε κοιλιακές αρρυθμίες, έχουμε μια αριθμογενούς αιτιολογίας συγκοπή. Τι προτείνουν, ή να βάλουμε απεινωτή, 2α ένδειξη, ή να κάνουμε ηλεκτροφυσιολογική μελέτη. Αυτό ακριβώς που κάναμε στο πρωτόκολλό μας το 2013. Και με βάση την ηλεκτροφυσιολογική μελέτη να βάλουμε απεινωτή. Αν ο ασθενής μας έχει καρδιακή ανεπάρκεια, διατατικός βέβαια, με λειτουργικό στάδιο 2-3, χαμηλό κλάσμα εξωθήσεως, δηλαδή η γνωστή παλιά κατηγορία, δεν αλλάζει η ένδειξη
Κατηγορία ενέδειξη να βάλει απεινωτή, εκτός αν δεν έχει λάβει την κατάλληλη φαρμακοθεραπεία, προτείνουν να βάλει τον ουτογόεραμπλ τζάκετ τον απεινωτή, ίσως σε κάποιες περιπτώσεις postpartum μυοκαρδιοπάθειας, κάποιες περιπτώσεις μυοκαρδίτιδας. Ένας ασθενής ο οποίος έχει λαμινοπάθεια, η τελευταία κατηγορία μας εδώ πέρα, είναι υποψήφιος για απεινωτή και δίνουν μία 2α ένδειξη. Και εδώ βλέπετε τις προτάσεις, μια πρόταση που κάνουμε εμείς από το review μας το 2017, στο οποίο θέλουμε να σωματώσουμε όχι μονάχα απεικονιστικές τεχνικές, αλλά και άλλους ανέμακτους δείκτες κινδύνου, που κατά μόνας έχουν θετική προγνωστική αξία μικρή, αλλά σε συνδυασμό κάτι θα μας προσφέρει ένα περισσότερο. Και βλέπετε την πρότασή μας, ότι αν ο ασθενής μας με τη διατατική μυοκαρδιοπάθεια έχει χαμηλό κλάσμα εξωθήσεως και έχει σημαντικές συνοσιρότητες, αν δεν έχει προσδόκιμο, μάλλον δεν αξίζει να βάλουμε απεινωτή. Αν το προσδόκιμό του είναι ικανοποιητικό, είναι καλό να αξιολογήσουμε αυτούς τους ανέμακτους δείκτες κινδύνου για αρρυθμίες. Αυτοί, αν υπάρχουν, να μας οδηγήσουν σε μια ηλεκτροφυσιολογική μελέτη, ώστε να από εκεί να κατευθύνουμε την τοποθέτηση απεινωτή. Αν ο ασθενής μας δεν έχει συνοσιρότητες, πάλι ακολουθούμε αυτό το μοντέλο χρήσης των ανέμακτων δείκτων κινδύνου, ώστε να επιλέξουμε τον ασθενή που θα βάλουμε απεινωτή. Ενώ βλέπετε ότι αν είναι η κατηγορία μας η οποία έχει υψηλό κλάσμα εξωθήσεως, ίσως χρησιμοποιώντας εδώ πέρα την παρουσία μυοκαρδιακής σουλής, να προχωρήσουμε στο να επιλέξουμε εκείνον τον ασθενή που έχει ολή στο να κάνει τελικά ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και απεινωτή. Ενώ αν δεν έχει κάτι τέτοιο, ίσως μπορούμε να τον παρακολουθήσουμε. Άρα, συμπερασματικά, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρήκα αυτά τα συμπεράσματα τα οποία νομίζω με εκπροσωπούν απόλυτα και νομίζω μπορεί να συμφωνήσετε ότι η μελέτη Ντάνεση μας έβαλε ερωτήματα. Τι κάνουμε με την μη ισχυμική συντολογία διατατική μυοκαρδιοπάθεια με το προχωρημένο λειτουργικό στάδιο, χαμηλό κλάσμα εξωθήσεως, πρέπει να βάλουμε προφυλακτικά απεινωτή ή όχι? Δεν έχουμε απάντηση. Τι πρέπει να γίνει? Αυτό που πρέπει να γίνει είναι οι πολυκεντρικές τυχιοποιημένες καταγραφές που να περιλαμβάνουν και απεικόνιση με μαγνητοκινητομορφία της καρδιάς και γενετικούς ελέγχους, βιοδείχτες και ηλεκτροφυσιολογικά δεδομένα σε μη επιλεγμένους πληθυσμούς ασθενών με διατατική μυοκαρδιοπάθεια, για να δούμε πώς θα βελτιώσουμε περαιτέρω τη διαστρωμάτωση κινδύνου ή να δημιουργήσουμε ένα πολυπαραγωγικό σκορ κινδύνου, το οποίο θα πρέπει να διακρίνει τους ασθενείς μας με διατατική μυοκαρδιοπάθεια σε εκείνους οι οποίοι είναι υποψήφιοι μάλλον για ευνίδιο θάνατο ή σε εκείνους οι οποίοι δεν κινδυνεύουν από αριθμική αιτιολογία. Και φυσικά τέλος, τυχιοποιημένες μελέτες, οι οποίες να μελετήσουν τα αποτελέσματα πιθανών παρεμβάσεων, στις οποίες βάζουμε και τον απεινωτή, σε ασθενείς οι οποίοι θεωρούμε ότι είναι υψηλού κινδύνου για ευνίδιο θάνατο, έτσι ώστε να μειώσουμε την πιθανότητα του κινδύνου αυτού. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε, Χρόνη. Το τελευταίο σλάιντ είναι η όλη ουσία του θέματος, γνωρίζοντας ότι λίγα γνωρίζουμε μετά την Ντάνης, που η ρίστο εν παρόδο δεν περιλαμβάνεται στα guidelines του 2018 των Αμερικανών για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω, όταν έχει δημοσιευθεί επίσημα στο καλύτερό τους περιοδικό, το New England Journal of Medicine. Υπάρχει κάποιος λόγος που δεν δημοσιεύθηκε. Νομίζω ότι όταν δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα, καλό είναι να το ψάχνουμε από πολλές πλευρές. Η κυρία Χριστοφοράτου. Κύριε Τριλαβέρη, πολύ εμπεριστατωμένη η ομιλία. Πραγματικά υπάρχει προβληματισμός μεγάλος με τους μη ισχυμικούς ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Μετά τα αποτελέσματα της Ντάνης, ωστόσο, εγώ θα ήθελα να βάλω έναν προβληματισμό. Βλέποντας κανείς τις καμπύλες επιβίωσης στη μελέτη Ντάνης, που διέρχησε περίπου μια πενταετία, και περίπου στο μέσο της μελέτης θα δει ότι οι καμπύλες επιβίωσης πάνε υπέρ του απεινιδωτή. Και μετά πάλι επανασυγκλίνουν μέχρι το τέλος της μελέτης. Αυτό ενδεχομένως έχει μια εξήγηση. Και ποια είναι η εξήγηση αυτή? Δηλαδή, αν η μελέτη Ντάνης κρατούσε, ας πούμε, τα μισά χρόνια, θα ήταν υπέρ του απεινιδωτή το αποτέλεσμα. Και η εξήγηση αυτή που μπορεί να υπάρχει είναι στο ότι όλοι ξέρουμε ότι ο απεινιδωτής σώζει από το αριθμικό σύμπαμα. Και αυτό το έχουν δείξει όλες οι μελέτες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια αμφιβολία πάνω σε αυτό. Αλλά δεν σώζει για πολύ. Αυτό ακριβώς έχει φανεί.
Περιμένετε λοιπόν να ακούσουμε την ομιλία του κυρίου Σιδερή για τις επιπλοκές από τους απεινιδωτές. Προτού ναι, όχι, πούμε ότι αυτό είναι ένας προβληματισμός που νομίζω ότι καλά είναι να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Και το δεύτερο βέβαια που υπάρχει είναι ότι οι ασθενείς στην Τάνης που είχαν απεινιδωτές έπαιρναν και βέλτιστη θεραπεία και είχαν κατά 60% και αμφικυλιακά συστήματα, ενώ η άλλη ομάδα είχε απλούς βηματοδότες, όταν και όπου χρειαζόντουσαν. Μεταξύ CRTP και CRTD δεν υπήρχε διαφορά στην τένις. Ναι. Υπήρχε όμως διαφορά με την ηλικία. Κάτω από 65 κάτω ήταν από 59 ετών είχαν όφελος. Ναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν έχω τη δυνατότητα, χωρίς επιπλοκές που θα ακούσουμε από το σκεύο σε λίγο, να βάλω απεινιδωτές με cost-effective τρόπο και από πλευράς οικονομίας και από πλευράς επιπλοκών και αποτελεσματικότητας και μεγάλης διάρκειας της γεννήτριας, δηλαδή αν ξεπεραστούν οι τρέχουσες ανεπαρκείς καταστάσεις στη χρήση των απεινιδωτών, ότι όλοι αυτοί οι ασθενείς που ανέφερε ο κύριος Τηλαβέρης θα παίρνουν εμφυτεύσιμο απεινιδωτή. Δεν θέλω να παρεξηγηθεί κανείς τη στάση ότι δεν βελτιώνουν την πρόγνωση οι εμφυτεύσιμοι απεινιδωτές. Απλώς ζούμε μια εποχή που ακόμη το τσιπάκι δεν είναι ευρέως διαδεδομένο. Χρόνια. Πάντως, αν θέλετε ένα σχόλιο σε αυτό που είπατε πριν, ότι μας λείπουν δεδομένα. Βασίζουμε τις αποφάσεις μας σε μελέτες του 2004, του 2003, του 2005. Έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε. Η φαρμακοθεραπεία έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχουμε πολύ σημαντικά εργαλεία στα χέρια μας. Έχει αλλάξει ο τρόπος αντιμετώπισης των ασθενών. Άρα πρέπει να έχουμε περισσότερα δεδομένα από καινούργιες σύγχρονες μελέτες. Εγώ νομίζω το πρόβλημα. Με συγχωρείτε, Κώστα. Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι ασθενείς είναι ένα δυναμικό περιβάλλον που αλλάζει συνεχώς και με τις δικές μας παρεμβάσεις, κοιτάμε μια χρονική, ένα χρονικό παράθυρο το οποίο εκείνη την μέρα προφανώς είναι αρνητικές ή θετικές και αυτό για μένα δεν έχει κανένα νόημα. Και γι' αυτό καμία από τις μελέτες από μόνη της, ενώ όλες τις ανέμακτες ή τις αιματήρες, ναι, από μόνη της δεν έχει, έχει ελάχιστη. Αν τις μαζέψεις όλες αυτές, κάποιοι βγάζουν κάποιους αλγορίθμους που μπορεί και να έχουν κάποιο. Εκεί είναι το πρόβλημα περισσότερο παρά στην ίδια την στην προσέγγιση. Να θυμόμαστε ότι αυτοί οι ασθενείς είναι δυναμικοί και ανά πάσα στιγμή, αν τους εξετάσεις τη μία μέρα που το συμπαθητικό τους είναι ψηλό, να τους βγάλεις ότι είναι σε κίνδυνο, ή την άλλη μέρα που το συμπαθητικό τους είναι χαμηλό, να τους βγάλεις ότι είναι. Εμένα εκεί πάει το μυαλό μου. Αυτό που είπε αυτό ο κύριος Δηλαβέρης, ότι η θετική προγνωστική ακρίβεια των ανέμακτων δικτών είναι πολύ χαμηλή και γι' αυτό έχουν απαξιωθεί χρόνοι στις κατευθυντήριες γραμμές, είναι ένας άλλος μύθος που επίσης πρέπει να ξεπεραστεί. Η συνδυασμένη θετική προγνωστική ακρίβεια όταν χρησιμοποιούνται σε multifactorial EP inclusive approach ανεβαίνει στα ύψη. Δηλαδή όταν υπάρχουν πολλοί παράγοντες κινδύνου, ανεβαίνει ο κίνδυνος ο αριθμικός. Και αυτό είναι δεδομένο από πολλές μελέτες παρατήρησης που δεν έχουν ενσωματωθεί σε guidelines ούτε έχουν χρησιμοποιηθεί σαν βάση για τυχεοποιημένες μελέτες. Ο κύριος Ζόμπολος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς που δεν είμαστε ειδικοί, ξέρουμε τα βασικά ότι τα Ευαγγέλια της ιατρικής είναι οι μελέτες. Εδώ παρουσιάζονται οι μελέτες, οι Companion, όπως την είπατε και οι άλλοι, Scott Heft, οι οποίες λένε ότι ωφελεί ο απεινιδωτής, βγαίνει η καινούργια μελέτη και λέει Ντάνιες και λέει δεν ωφελεί ο απεινιδωτής. Τώρα τίθεται ένα πρόβλημα. Εμείς ακολουθούμε το τελευταίο και τα γνωρούμε όλα τα άλλα. Μεμονωμένα τα βάζουμε όλα μαζί σούμα και λέμε παιδιά ο μέσος όρος δίνει αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί η μελέτη, το τι έχει προτείνει καθένας ατομικά που βλέπει είναι όλα σωστά. Αλλά τα Ευαγγέλια είναι οι μεγάλες μελέτες. Και, ή τα μήπως, Ευαγγέλια είναι οι προγραμματισμοί, οι προγραμματισμοί που έχετε βάλει στους απεινιδωτές αυτούς είναι πάντα οι ίδιοι. Δηλαδή το ATP και το πώς θα παρακολουθεί. Έχετε ορισμένα πρωτόκολλο πώς λειτουργεί ο απεινιδωτής. Είναι πάντα τα ίδια σε όλες τις μελέτες. Νομίζω, δεν μ' αρέσει να λέω τα Ευαγγέλια, αλλά αυτό που η συμμόρφωσή μας πρέπει να είναι σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες είναι από ένα γκρουπ ειδικών, εμπλέκονται φορείς
οι αντίστοιχες καρδιολογικές εταιρείες κτλ., οι οποίοι αυτοί αποφασίζουν τελικά ποια θα βάλουν ή όχι. Δεν είμαι σίγουρος ότι μία μελέτη μπορεί να βγει έξω γιατί δεν τα πάω καλά εγώ με τον Κατζούλη. Δηλαδή, να αποφύγουμε να παίρνουμε επιλεκτικά διάφορα πράγματα. Η πιο σωστή, η πιο σόφρον πρακτική είναι να ακολουθείς όχι με θρησκευτική ευαλάβεια τις οδηγίες και από εκεί και πέρα να βάζεις και την προσωπική σου χρήση κτλ. Εγώ αυτό θα πρότεινα και αυτό κάνω στη ζωή μου. Όσον αφορά τον προγραμματισμό των απεινιδωτών, προφανώς υπάρχουν διάφοροι. Ο κακός προγραμματισμός οδηγεί σε κακές εκβάσεις. Δηλαδή υπάρχουν ακόμη κάποια κέντρα τα οποία καν δεν βάζουν το ATP, ας πούμε, εν έτη 2019. Υπάρχουν και τα βλέπουμε. Αν το κάνεις σωστά τον προγραμματισμό σου, αποφεύγεις αρκετά πράγματα. Τι λες εσύ, Πολυχρόνη? Αυτό ισχύει απόλυτα. Οι κατευθύνσεις οδηγίες είναι αυτές που οι οποίες ισχύουν τώρα. Όλες αυτές οι μελέτες που προστίθενται δημιουργούν κάθε θέματα. Κάθε τέσσερα χρόνια αλλάζουν οι κατευθυντήριες οδηγίες. Ενσωματώνοντας καινούργιες μελέτες. Ο κύριος Αθανασόπουλος. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την εξαιρετική συνεισφορά, αγαπητέ Πολυχρόνη, που μας συνδέει και ο Ιωνίδιος. Νομίζω ότι έχετε κάνει μια τομή στο θέμα αυτό με την ομάδα εν συνόλο. Υπάρχουν τα δεδομένα της Νεσιριτίδης Βαλσαρτάνης που μείωσε τον ευνίδιο θάνατο και μάλιστα ανεξαρτήτως της υπάρξεως ICD. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο μας έχει δώσει συγκεκριμένη μελέτη. Δεν είμαι βέβαιος αν αυτή η ιδιαιτερότητα της απαντήσεως αφορά εξίσου στατιστικά και τους μη ισχυμικούς, τη μη ισχυμική ομάδα. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχει αναλυθεί αυτό. Είναι εν συνόλο η παρουσίαση που έχει γίνει. Ενδεχομένως, λοιπόν, έχοντας αυτό το δεδομένο, ίσως η δική σας πολιτική της επιμερισμένης ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης να είναι πλέον δόκιμη προσέγγιση σήμερα, έχοντας όλα αυτά τα καινούργια δεδομένα στη φαρμακολογία της διαχείρισης αυτής της οντότητος. Ακριβώς. Με τη βοήθεια της καινούργιας φαρμακολογίας, η μείωση του κινδύνου για ευνίδιο καρδιακό θάνατο οδηγεί σε ένα μικρότερο πληθυσμό από αυτό που θα αναμέναμε, αλλά θέλουμε καλύτερα εργαλεία διαγνωστικά για τη διαστομάτωση του κινδύνου. Τώρα, ποια θα είναι αυτά, με ποιους συνδυασμούς και πώς θα τεκμηριωθούν? Προφανώς οι συνδυασμοί πρέπει να είναι. Δεν θέλουμε να περάσει σε καμιά περίπτωση το μήνυμα ότι δεν ακολουθούμε τα guidelines. Αλλά τα guidelines διαμορφώνονται με βάση νέα δεδομένα, διαρκώς νεότερες καταστάσεις που αποκλίνουν πολλές φορές. Δείτε τα guidelines συγκοπής πριν μια δεκαετία και πώς είναι σήμερα. Είναι πολύ διαφοροποιημένα. Και όπως λέτε, η φαρμακευτική φαρέτρα έχει ενισχυθεί τόσο πολύ που έχει ελαττωθεί το σύμβαμα του ευνίδιου καρδιακού θανάτου. Μην ξεχνάτε ότι τα guidelines στη διατατική μυοκαρδιοπάθεια διαμορφώθηκαν από τη sudden cardiac death, που είχε γύρω στους 500 ασθενείς με διατατική μυοκαρδιοπάθεια με p-value επιβίωση το 0,06. Δεν έπιανε καν στατιστική σημαντικότητα. Αντίθετα, η Danish είχε 1.100 περίπου ασθενείς, πολύ μεγαλύτερο δείγμα, και όπως ανέφερε η κυρία Χριστοφοράτου, μεγαλύτερο follow-up time. Δηλαδή, όλα πρέπει να τα κοιτάζουμε με επιφύλαξη, χωρίς να σημαίνει ότι αμφισβητούμε τη χρήση τους. Και ευχαριστούμε πολύ τον Χρόνη για τους προβληματισμούς του, περιμένοντας τη σειρά του Σκεύου για να μας μιλήσει για τις επιπλοκές απεινιδωτικής θεραπείας. Να μας δείξει ότι δεν είναι αθώα τελείως θεραπεία.